Το τρίτο κόρνερ για τον Πανηλιακό με τον Γκόνια το, να το εκτελεί. Η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για το 1-0, χάνεται από τον Αλμανίδη. Η Καλαμάτα με τον Κουτσουρέ στην αντεπίθεση είναι 4-4. Ο Κουτσουρές στον Χίλτον. Η σέντρα από τον Χίλτον, ο Σοάρες έτοιμος να πλασάρει. Υπόδειξη για offside από τον κύριο Λιμπέρι. Αλμανίδης, Λούκιτς, για να δούμε, μπαίνει στην περιοχή αυτός. Κλείνεται σωστά, γυρίζει όμως, βρίσκει τρόπο και ο Γκόνια στο σουτ, η μπάλα γκολ, αυτό γκολ, καθώς ο Γεωργίας προσπάθησε να διώξει, αλλά η μπάλα μετά το σουτ που έκανε ο Γκόνιας χτύπησε στο πόδι του αμυντικού της Καλαμάτας και κατέληξε στα δίχτυα. 1-0 ο Πανηλιακός, έστω και με αυτό γκολ στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Μπελεβούνης. Έτοιμος για το αριστερό, το πραγματοποιεί στα χέρια του Κοψαχίλη μπάλα. Ωραία κίνηση από τον Φερεκίδη που απέφυγε τον αντιπαλό του, κάνει μόνος του την κίνηση. Βγάζει για τον Αλμανίδη, φάτσα με τον γκολ, Αλμανίδη στο κάρι και μέσα 2-0. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Καλαμάτας για offside στον επόπτη Λιμπέρι. Πάντως ο Αλμανίδης προχώρησε και πλάσαρε τον Λιμπερόπουλο. Έτσι στο 55. Πανηλιακός Καλαμάτα 2-0 παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων. Κεφαλιά πάσα, έτοιμος για το 3-0 ο Τασιόπουλος το πραγματοποιεί. Μετά από το φάουλ από τον Γκόνια, η κεφαλιά πάσα του Ζιάκα στον Τασιόπουλο. Αυτός σχεδόν σαν σε προπόνηση παραβιάζει για τρίτη φορά την εστία του Λιμπερόπουλου στο 65. Η παλιά για τον Μπούλεν από τον Χίλτον. Ο Μπούλεν στην περιοχή, το γύρισμά του. Πάνε να μπει ο Ντακρού στην φάση. Κάνει το σουτ, γκολ 3-1. Μειώνει Καλαμάτα. Στο 71 ο Μπούλεν μπήκε στην περιοχή. Έκανε την προσπάθεια. Ο Ντακρού σκόραρε. Μειώνει για την Καλαμάτα. 3-1. Η παλιά είναι καλή για τον Ζιάκα από τον Γκόνια. Ο Ζιάκας βγαίνει φάτσα με τον Λιμπερόπουλο. Ανοίγει την μπάλα, ο Λιμπερόπουλος του την αποσπά.